Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Όπως είπατε, με μια ομάδα το δείχνει και ο βαθμολογικός πίνακας ότι ήταν στα ίδια γήπεδα με εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο στεκόμασταν καλά, πιστεύω αμυντικά. Δεν καταφέραμε να απειλήσουμε τον αντίπαλο, να γίνουμε πιεστικοί, να δημιουργήσουμε φάσεις. Στο δεύτερο μπήκαμε εντελώς διαφορετικά. Πιέσαμε τον αντίπαλο, είχαμε και το δοκάρι. Εντάξει, ένα σφιχτό γενικά παιχνίδι, το οποίο καμία ομάδα δεν βγήκε κερδισμένη και καμία ομάδα δεν έχασε, θα μπορώ να πω. Γιατί λείπανε οι ευκαιρίες. Ναι, όχι, έγιναν κάποιες φάσεις, η μπάλα δεν έφτασε στην περιοχή. Η τελική προσπάθεια είναι ολοφάνερο. Το σκόρ είναι 0-0, η τελική προσπάθεια έλειπε. Εντάξει, αυτό κυρίως. Αχιλλέα, ο Χρήστος Δόνης στάθηκε στο ότι η τεράστια προσπάθεια του Παναθηναϊκού και σε αυτό το μάτς, άσχετα αν η μπάλα δεν μπήκε στα δίκτυα, δεν συνοδεύεται από ανάλογη παρουσία κόσμου. Δηλαδή, βλέπουμε με τη Λαμία περίπου 1.500 άτομα, απόψε 2.500. Και νομίζω ότι η βροχή δεν είναι και η δικαιολογία ότι θα ήταν περισσότερος ο κόσμος. Ποια η άποψη δική σου και όλων όσοι βρίσκεται αποδυτήρια και το βιώνετε αυτό? Εντάξει, συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο, αλλά απ' την άλλη πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και αυτό έρχεται και μέσα από καλές εμφανίσεις και μέσα από θετικά αποτελέσματα να φέρουμε εμείς τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό είναι το κυριότερο. Και μετά θα ζητήσουμε και εμείς από τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο. Από τη στιγμή που θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και όμορφες εμφανίσεις, τότε. Αυτό. Πάρα πολύ.